Σαμπάχ, τουρκική πυρηνική αποτροπή με την βοήθεια της Ρωσίας. Πρόσχημα υποτιθέμενη μεταφορά στην Ελλάδα αμερικανικών πυρηνικών όπλων. Η εφημερίδα Σαμπά λοιπόν και ο Τούρκος ειδικός Σαλίχτουνα μιλά ξεκάθαρα για τουρκικά πυρηνικά όπλα με την βοήθεια της Ρωσίας. Με αφορμή τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία και τις εκατέρωθεν απειλές Ρωσίας και ΗΠΑ, αναφέρει ο ίδιος. Οι συνθήκες στην περιοχή επιβάλλουν να φτάσουμε αμέσως στο επίπεδο της πυρηνικής αποτροπής. Είναι βέβαιο ότι η Ρωσία θα παράσει στη Τουρκία κάθε είδους υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Αρκεί να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα. Αυτό το κόστος μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που έχει αναλάβει το Ιράν. Λόγω του εμπάργκο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες στην πρόσβαση σε πολλές βασικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης του ιατρικού κλάδου. Μπορεί επίσης να μας διώξουν από το ΝΑΤΟ. Εφόσον το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα, πρέπει να τα έχουμε κι εμείς. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν θα καθυστερήσουν να εξοπλίσουν την Ελλάδα με πυρηνικά όπλα αλλάζει την κατάσταση για εμάς. Δεν είναι η Ελλάδα ήδη μια τεράστια βάση των ΗΠΑ? Εξάλλου, αφού το γενοκτονικό Ισραήλ έχει ατομική βόμβα, δεν θα την έχει και η Ελλάδα? Ο Kenneth Waltz, ένας από τους ιδρυτές του νέου ρεαλισμού, υποστήριξε σε ένα άρθρο που έγραψε κάποτε ότι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν θα έχει θετικές συνέπειες για τον κόσμο, σε αντίθεση με την δημοφιλή πεποίθηση που υπάρχει σήμερα. Ο λόγος είναι ότι τα πυρηνικά όπλα παρέχουν ισορροπία μεταξύ των χωρών με την αποτρεπτική τους ισχύ. Σύμφωνα με τον Waltz, ο κύριος λόγος για την αστάθεια στην περιοχή είναι η ανισορροπία δυνάμεων. Η πυρηνική ικανότητα του Ισραήλ είναι ο σημαντικότερος λόγος για αυτήν την ανισορροπία. Εάν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ιράν με πόλεμο. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη του Waltz και πολλών άλλων αξιοσέβαστων ειδικών διεθνών σχέσεων όπως αυτό. Οι ΗΠΑ και η Αγγλία δεν θα εισέβαλαν στο Ιράκ με την δικαιολογία ότι ο Σαντάμ είχε αναπτύξει όπλα μαζικής καταστροφής. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχει αποδειχθεί ότι τα υποτιθέμενα όπλα δεν υπήρξαν ποτέ. Αν είχαν οι Ιρακινοί πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ και η Αγγλία δεν θα είχαν επιχειρήσει να εισβάλλουν στο Ιράκ. Το ίδιο ίσχυε και για την Λιβύη του Καντάφη. Αν η Ρωσία δεν είχε αυτό το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο, το φυτίλι του Παγκόσμιου Πολέμου θα είχε ήδη ανάψει εξαιτίας του Μακρόν. Όταν ο Μακρόν μίλησε για αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ο Πούτιν είπε ότι αυτό θα προκαλούσε πυρηνικό πόλεμο. Αυτά είπε ο Τούρκος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.